ήθελα να είμαι πιο κοντά σας, αλλά μου έχουν βάλει εδώ κάτω, μπορεί να κινηθώ μόνο σε αυτήν την περίμετρο. Οπότε θα μας συγχωρέσετε, δεν θα φτάσω μέχρι εσάς, αλλά η πρόθεση είναι να είμαι πιο κοντά για την εσά. Σεβασμιότατε αρχιεπίσκοπε, σεβαστέ πατέρα, αξιότιμη κύριε Πρόξενε, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ, στην καρδιά του ελληνισμού, στην Αστόρια. Πολύ μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για να συζητήσουμε για ένα δικό σας θεμελιώδες δικαίωμα. Όπως πολύ σωστά είπε ο αξιότιμος κύριος Πρόξενος, η ενημερωτική αυτή εκδήλωση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια που κάνουμε να ενημερώσουμε την ομογένεια, τους απότομους Έλληνες, για κάποιες σημαντικές θεσμικές αλλαγές που αφορούν στο δικαίωμα της ψήφου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Επιτρέψτε μια ερώτηση. English or Greek? Ελληνικά. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Για πάνω εσείς, τέλει. Λοιπόν, βλέπετε όλοι τις οθόνες. Λοιπόν, καθιερώνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας η επιστολική ψήφος. Τι αφορά? Αφορά ευρωεκλογές και εθνικά τυχόν εθνικά δημοψηφίσματα. Είναι ένας τρόπος διευκόλυνσης της άσκησης του δικαιώματος ψήφου. Δεν χορηγούμε δικαίωμα ψήφου, διευκολύνουμε την άσκησή του από όλους εσάς που έχετε την ηθαγένεια και που μπορείτε θεωρητικά να μπείτε σε ένα αεροπλάνο και να πάτε να ψηφίσετε στην Ελλάδα. Έχει ένα συμβολικό το γεγονός ότι η επιστολική ψήφος θεμελιώνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2024. Το 2024 γιορτάζουμε τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Και είναι η ίδια χρονιά που για πρώτη φορά δεν θα υπάρχει κανένα πρακτικό εμπόδιο στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Λοιπόν, εντάξει μόνο, θυμίζω γιατί πράγμα ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές. Ψηφίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έναν πολύ σημαντικό θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται, όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση από 27 κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο είναι ένα φόρο λύσης απόφασης και πολιτικών συζητήσεων. 450 εκατομμύρια πολίτες ψηφίζουν σε αυτές τις εκλογές. Είναι οι πολίτες των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διορίζει τους επιτρόπους και λογοδοτούν οι επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εκλογές γίνονται από τις 6 έως 9 Ιουνίου σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα γίνονται την Κυριακή 9 Ιουνίου. Γίνονται οι ευρωεκλογές. Θα εκλεγούν 720 ευρωβουλευτές. Η χώρα μας θα εκπροσωπηθεί από 21 ευρωβουλευτές. Άρα οι εκλογές, τις οποίες έχουμε στις 9 Ιουνίου, είναι για το ποιοι θα είναι αυτοί οι 21 ευρωβουλευτές που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, γιατί είναι σημαντικό να ψηφίζει κανείς σε ευρωεκλογές? Θα πω πολύ σύντομα μόνο το εξής. Βλέπετε τις συζητήσεις στην Ευρώπη, βλέπετε για παράδειγμα όλη τη συζήτηση που γίνεται για τα αγροτικά ζητήματα. Βλέπετε τους αγρότες που διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες, στην Ελλάδα και ούτω καθεξής. Πάρα πολλές αποφάσεις που αφορούν στη χώρα μας, στην Ελλάδα, η απόφαση τους λαμβάνεται στις Βρυξέλλες. Ή τέλος πάντων κάποιες αποφάσεις που είναι πολύ σημαντικές για τίποτα αυτά, λαμβάνουν σε επίπεδο Ευρώπης. Και άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι Έλληνες να εκφραστούν, να πάρουν θέση για το ποιους ανθρώπους θέλουν να στείλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας εκπροσωπήσουν την επόμενη μέρα στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα διαμορφωθεί μετά τις 9 Ιουνίου. Όσο δε περισσότεροι άνθρωποι ψηφίζουν εν γέννη στις εκλογικές διαδικασίες, τόσο πιο ισχυρή γίνεται η δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα θέματα της ψήφου, τα οποία έχετε ζήσει από κοντά, κάποια από εσάς δεν έχετε ταλαιπωρηθεί στις τελευταίες εκλογές με τις προϋποθέσεις που υπήρχαν. Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικά. Το 2019 δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα σε Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό να ψηφίσουν σε εκλογικές διαδικασίες. Όταν δόθηκε αυτή η δυνατότητα, δόθηκε υπό κάποιες προϋποθέσεις. Σας θυμίζω, για να ψηφίζει στις εκλογικές διαδικασίες μέχρι πέρσι,
έπρεπε να αποδείξει ότι έχει ζήσει τουλάχιστον 2 χρόνια στην Ελλάδα και ότι έχει υποβάλει φορολογική δήλωση. Τα θυμόσαστε αυτά, τι προποθέσει. Σα ταλαιπώρησαν. Ναι. Δεν θα σα ταλαιπωρήσω άλλο. Καταργήθηκαν όλε. Δεν υπάρχει ούτε μία πλέον προϋπόθεση πλημμύρα. Ξέρετε να το πω το λίγο. Υπάρχει μία. Να είσαι Έλληνα πολίτη. Ισχύουν ακόμα όμω. Πώ? Ισχύουν ακόμα. Όχι. Για τι εθνικέ εκλογέ. Όχι. Μακάρι, ρε, όχι, όχι, θα σα πω. Οι προϋποθέσει να έχει ζήσει 2 χρόνια στην Ελλάδα και να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση καταργήθηκαν για όλε τι εκλογικέ διαδικασίε. Ευρωεκλογέ, εθνικέ, οτιδήποτε. Δεν θα ξαναχρειαστεί να αποδείξετε τίποτα από όλα αυτά. Αυτό που λέτε αφορά την επιστολική ψήφο. Η επιστολική ψήφο αφορά μόνο σε προεκλογέ και όχι για την ώρα στι εθνικέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε αλληλικά. Το 19 λοιπόν δίνεται αυτή η δυνατότητα να ψηφίζετε, α πούμε, από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη, αλλά υπό ορισμένε προποθέσει που ανέφερα προηγουμένω. Το 21 γίνεται μια προσπάθεια να καταργηθούν αυτέ οι προποθέσει. Απαιτούνταν 200 ψήφοι του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν επιτέθηκε ο στόχος του 2021 και είναι νέα προσπάθεια το καλοκαίρι που μας πέρασε. Είναι αυτό που ανέφερε ο κ. Πρόξενος. Και εκεί πράγματι το καταφέραμε με 208 ψήφους και καταργήθηκαν όλοι οι περιορισμοί, οι νομικοί, στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου. Άρα το τονίζω. Εφ' εξής, για οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, είτε εθνικές εκλογές, είτε ευρωεκλογές, δεν χρειάζεται πλέον να αποδεικνύεται ότι έχετε ζήσει στην Ελλάδα, ότι έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση, τίποτα. Καταργήθηκαν όλα αυτά. Όμως, παρότι καταργήθηκαν αυτοί οι νομικοί περιορισμοί, παρέμειναν πρακτικοί περιορισμοί. Τι εννοώ? Εάν χρειάζεται να πάρεις στο κίνητο για 2 ώρες, γιατί μένεις στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αλλά 2 ώρες μακριά από το προξενείο. Και καλά είναι η Υόρκη που είναι πολύ πιο προσβάσιμη. Σκεφτείτε, συμπολίτες μας, πατριώτες μας, που μένουν στο Buenos Aires, έπρεπε να πάμε ένα αεροπλάνο για 3 ώρες για να πάμε να ψηφίσουμε. Ή συμπατριώτες που μένουν στο Perth της Αυστραλίας, έπρεπε να πάμε ένα αεροπλάνο για πολλές ώρες και να πληρώσουν πάρα πολλά χρήματα για να μπορέσουν να πάνε στο πλησιέστερο προξενείο ή πρεσβεία για να ψηφίσουν. Άρα λοιπόν, ενώ είχαμε καταργήσει τους νομικούς περιορισμούς, παρέμεναν οι πρακτικοί περιορισμοί. Και γι' αυτό πριν από 3 μήνες ήρθαμε με την επιστολική ψήφο για να καταργήσουμε πλήρως και όλους τους πρακτικούς περιορισμούς. Τι σημαίνει επιστολική ψήφος? Ψηφίζω από το σπίτι μου, από το γραφείο μου, από όπου θέλω, σε λίγα λεπτά, μέσω φακέλου που θα περιλαμβάνει την ψήφο μου, το οποίο επιστρέφει στην Ελλάδα. Πάμε να τα δούμε αλληλικά. Λοιπόν, ποιος αφορά η επιστολική ψήφος? Αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Το πω απλά. Εάν κάποιος από εσάς μπορεί να πάρει ένα πλάνο και να πάει να ψηφίσει στην Ελλάδα, μπορεί εφ' εξής να ψηφίσει από το σπίτι του. Ένα σημείο πολύ σημαντικό εδώ. Στις επερχόμενες ευρωεκλογές δεν θα λειτουργήσουν καθόλου εκλογικά τμήματα στο εξωτερικό. Το προξενείο δεν θα έχει εκλογικό τμήμα. Ο μόνος τρόπος για να ψηφίσετε θα είναι μέσω επιστολικής ψήφου. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν δεν θα χρειάζεται πλέον να διαλύσετε αποστάσεις, να ξοδέψετε χρήματα, να πάρετε αεροπλάνα, να πάρετε αυτοκίνητα, τίποτα απολύτως. Ψηφίζετε από όπου σας βολεύει, από το σπίτι σας, από το γραφείο σας, από όπου σας βολεύει. Ο στόχος της επιστολικής ψήφου είναι να καταργήσει όλα τα πρακτικά εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος ψήφου, να σας διευκολύνει στην άσκηση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματός σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βήματα. 5 βήματα, όπως βλέπετε. Είμαστε στο βήμα 1. Ποιο είναι το βήμα 1? Η εγγραφή στην πλατφόρμα. Η πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών, που τη δείτε στην αιχεία, άνοιξε τον περασμένο μήνα για όσους επιθυμούν να γραφτούν και να ψηφίσουν μέσω επιστολικής. Η διαδικασία, μάλλον θα ρωτήσω εσάς, πώς έχετε γραφτεί? Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, συμφωνούμε, πολλή δουλειά. Πόσο χρόνο σας πήρε? Πόσο? Δεν γνωριζόμαστε τον κύριο, διευκρινίζω. Πόσο χρόνο? Περίπου 10 λεπτά, όπως ξέρεις, στα στοιχεία του τάξης. Ναι, νομίζω λέτε και πολλά.
Τέσσερα λεπτά περίπου παίρνει η διαδικασία της εγγραφής. Έχετε γραφτεί. Πόσο. Τέσσερα λεπτά. Επίσης δεν μπορούσα. Λοιπόν, η πλατφόρμα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή ανοιχτή. Είναι ανοιχτή μέχρι τις 29 Απριλίου. Μέχρι τις 29 Απριλίου μπορείτε να γραφτείτε και να κάνετε και όσες αλλαγές θέλετε στη θέλησή σας. Τι εννοώ. Ας πούμε γράφεστε σήμερα, αλλά τον επόμενο μήνα ο εργοδότης σας λέει ότι ξέρεις τι πρέπει να ταξιδέψει στην Χι πόλη το Μάιο μήνα. Άρα μπορείτε να αλλάξετε μέχρι τέλος Απριλίου τη διεύθυνση στην οποία θα παραλάβετε το κοινωνικό λίγο. Μπορείτε να κάνετε όσες αλλαγές θέλετε μέχρι 29 Απριλίου. 29 Απριλίου κλείνει η πλατφόρμα οριστικά. Γιατί για να εκτυπωθούν οι κατάλογοι και να αποσταλεί το υλικό στους εκλογείς.